Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές και τις δύο πρώτες της καινούργιας χρονιάς είχαμε καλεσμένους τους δύο αντιπροέδρους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Νικόπουλο και τον κύριο Δήμο Κασκαντήρη. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο ένα ακόμη μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών για να συζητήσουμε για όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, αλλά να μιλήσουμε και για τις εκλογές που θα γίνουν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών τον επόμενο μήνα. Μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Επιτροπής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Γαβριήλ Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας, καλή χρονιά και ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσουμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους τους εμπλεκόμενους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εύχομαι η καλύτερη περσινή στιγμή του 2020 να είναι η χειρότερη του 2021. Κύριε Παπαδόπουλε, να ξεκινήσουμε με αυτό που περιμένουν να ακούσουν οι παράγοντες, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές και όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Θα ξαναέχουμε τη φετινή σεζόν πρωτάθλημα. Θα ξαναξεκινήσουν οι προπονήσεις, οι αγώνες. Μακάρι να γινόταν από την επόμενη Κυριακή. Όμως τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι εύκολα. Περνάμε μια κρίση βαθιά, μια πανδημία δύσκολη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχουμε ξεφύγει. Πολλοί μιλάνε για τρίτο κύμα της πανδημίας. Εγώ προσωπικά εύχομαι, όπως ξεκίνησα σήμερα τα σχολεία, η πολιτεία, η οποία είναι η εκείνη που αποφασίζει, οι λοιμοξιολόγοι, η Επιτροπή των Ειδικών, να εγκρίνει και να αποφασίζει και το άνοιγμα των γηπέδων στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εάν γίνει η αρχή με προπονήσεις, με τμήματα λίγων ατόμων, θα νομίζω ότι σε 15-20 μέρες θα μπορούσαμε να μπούμε στην κανονικότητα. Έχετε απευθυνθεί, έχετε κάνει κάποιες ενέργειες σίγουρα, ως διοίκηση της ΕΠΣΑ. Σίγουρα υπάρχουν κινήσεις. Σίγουρα ο πρόεδρος, ο οποίος ο κ. Δημητρίου είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, συζητάει τα θέματα αυτά με τους αρμόδιους. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς, ούτε σαν Ένωση, ούτε προσωπικά ο καθένας από εμάς. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί εντολή άνωθε για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Λένε ότι θα ξεκινήσει 18 του μηνός η Super League 2. Μετά πιθανότατα έχει σειρά η Football League και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και το πράσινο φως στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Η προσωπική σας εκτίμηση, κύριε Παπαδόπουλε? Η προσωπική μου εκτίμηση είναι καθαρά δική μου, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εάν θέλουμε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θεωρώ ότι αφού άνοιξαν τα σχολεία και τα παιδάκια μπαίνουν σε μια δραστηριότητα, καλό ήταν να ξεκινήσουν κάποια τμήματα από τα παιδικά, να κάνουν κάποιες προπονήσεις και σιγά σιγά και ανάλογα τα αποτελέσματα που θα υπάρχουν τα υγειονομικά, να μπορούμε να κρίνουμε για το επόμενο βήμα. Διότι όταν δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι αγώνες, θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαδόπουλε, οι ομάδες για να προετοιμαστούν. Σίγουρα 2 εβδομάδες θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για να μπουν οι παίκτες σε κάποιο ρυθμό. Πιστεύετε ότι έχει ζημιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Κοιτάξτε, δεν είναι να ζημιωθεί. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφή. Άνθρωποι που ζουν όχι μόνο οικονομικά, που το αγαπάνε, που λατρεύουν το κομμάτι αυτό
ή λέγονται παράγοντες, ή λέγονται αθλητές, ή λέγονται παιδάκια των ακαδημιών, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο τους λείπει. Στο κομμάτι αυτό πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όμως πάνω απ' όλα είναι η υγεία και ειδικότερα η υγεία των παιδιών. Δεν μπορεί κανένας να το ρισκάρει. Δεν μπορεί κανένας να αποφασίσει από μόνος του. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί εντολή από αυτούς οι οποίοι είναι πιο ειδικοί από εμάς. Εσείς είστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο, με τον κύριο Δημητρίου? Μόνο και με τον κύριο Δημητρίου και με τον κύριο Νικόπουλο και με αρκετά μέλη από το ΔΣ είμαστε σε επαφή και βλέπουμε πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο της Αθήνας. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που σας δοθεί το πράσινο φως? Κοιτάξτε, εάν δοθεί το πράσινο φως για τα μέσα Φλεβάρι να μπορούν να μπουν οι ομάδες στα γήπεδα, θεωρώ ότι Μάρτιο με Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, τα πρωταθλήματα τα δικά μας έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί. Με μία προσπάθεια δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι. Εάν παρακάμψουμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, από εκεί και πέρα αρχίζουν προβλήματα και πρέπει να μπουν δεύτερες σκέψεις. Πάντως, στόχος της διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών είναι να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα όταν σας δοθεί... Έτσι, και χθες που μίλησα με τον πρόεδρο, που ήμασταν μαζί, μου είπε ότι το βλέπει πολύ εφικτό να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Εάν, κύριε Παπαδόπουλε, σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί το πρωτάθλημα, τι θα ισχύσει? Κοιτάξτε, πιθανότατα θα ακυρωθεί. Πάλι προσωπική μου άποψη είναι, έχουν γίνει 7 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι πρέπει να θεωρηθεί μη δεδομένο. Να αρχίσει από του χρόνου, από την αρχή. Τα σωματεία έχουν πληγεί οικονομικά. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος τα παιχνίδια γινόντουσαν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δεν μπορούσαν τα σωματεία να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Αυτό... Δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες. Αυτό είναι ειδικά για τις ομάδες οι οποίες έχουν τμήματα ακαδημιών, παιδάκια κλπ. Και τα έσοδα από εκεί καλύπτουν και τα έξοδα της πρώτης ομάδος. Θεωρώ ήταν ένα πλήγμα αρκετά μεγάλο. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας, όπως συνήθως βρίσκεται κοντά στις ομάδες, έτσι θεωρώ ότι θα κάνει προσπάθεια ώστε να απαλύνει τον πόνο αυτό τον οικονομικό που υπέστησαν όλα αυτά τα σωματεία. Θα βρεθεί ο τρόπος ώστε να μην είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Και με τη φετινή παρουσία, αν συνεχιστεί ή δεν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Θα δούμε πώς θα είμαστε κοντά στη σωματεία. Άλλωστε και αυτός είναι ο σκοπός της υπαρχής ένωσης. Δεν είναι προσωπικός να υπάρχει ο Δημητρίου πρόεδρος ή ο Νικόπουλος αντιπρόεδρος ή ο Παπαδόπουλος γραμματέας. Το θέμα είναι να είσαι κοντά στη σωματεία. Γι' αυτό λειτουργούμε εμείς εκεί, γι' αυτό υπάρχουμε εκεί. Τελευταία πήρατε μια απόφαση ως ΔΣ της Ένωσης να δοθεί κάποια οικονομική βοήθεια, η οποία θα δοθεί όταν ανοίξουν τα γραφεία, ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ, στα σωματεία που έχουν κάνει την αθλητική αναγνώριση. Που είναι το Μητρό. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση για να ενισχυθούν τα σωματεία για τα έξοδα που κάνανε. Να καλύψουν και τα έξοδα. Τα έξοδα τους που κάνανε για να πάρουν την αθλητική αναγνώριση και να γραφτούν στο Μητρό αθλητικό σωματείο. Αλλά συζητούνται και άλλα πράγματα, όπως την βοήθεια στα σωματεία μιας οικονομικής ενίσχυσης η οποία έχει να κάνει με τα παράβολα που έδωσαν για τη συμμετοχή τους και στις κατηγορίες της πρώτης ομάδας αλλά και στα παιδικά τμήματα, να πάρουν κάποια χρήματα πίσω ή να τα πάρουν όλα, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά και να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη χρονιά. Η Ένωση της Αθήνας για μια άλλη ακόμη φορά πιστεύω ότι θα δείξει το κοινωνικό πρόσωπο που έχει πάντα στα σωματεία της. Κύριε Παπαδόπουλε, πόσα χρόνια είστε στην διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών? Εγώ μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2001 με πρόεδρο τον Παναγιώτη Δημητρίου.
Να σας ρωτήσω αν θα είστε και πάλι υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος από ό,τι έχω συζητήσει με τον Πρόεδρο. Έτσι έχω δει ότι με υπολογίζει για τη νέα σύνθεση. Και αφού θα υπάρχει ο Παναγιώτης Δημητρίου, τον οποίο το θεωρώ πάνω απ' όλα φίλο μου και προσωπικό και οικογενειακό, θεωρώ ότι θα είμαι κοντά και για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς είναι η συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια και με τον Πρόεδρο τον κύριο Δημητρίου και με τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης της Ένωσης? Θεωρώ ότι με τον Παναγιώτη Δημητρίου έχει αναπτυχθεί μια σχέση ιδιαίτερη και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε οικογενειακό. Πέρα όμως από το γεγονός αυτό, αυτή τη στιγμή τα 15 άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα 2-3 αναπληρωματικά, θεωρώ ότι έχουν δέσει πολύ μεταξύ τους. Υπάρχει μια παρέα φιλική πολύ που προσπαθεί να λύσει τα εκάστοτε προβλήματα. Δεν υπάρχουν θέματα μεταξύ των προσώπων. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχω κάνει και στις αρχές της καριέρας μου σαν παράγοντα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, υπήρχαν άλλες καταστάσεις. Σήμερα, με τον Παναγιώτη Δημητρίου στο τιμόνι, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Οι συνεργάτες είναι όλοι του ίδιου επίπεδου και του ίδιου ενδιαφέροντος. Τι έχει αλλάξει, κύριε Παπαδόπουλε, πάντα προς το καλύτερο αναφέρεται? Κοιτάξτε, ο καθένας από εμάς σίγουρα θα σας πει ότι κάναμε τα πάντα. Δυστυχώς όμως, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Εγώ επειδή είμαι και ανήσυχος χαρακτήρας, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Πάρα πολλά πράγματα. Σε ένα από αυτά τα πολύ καλά που κάναμε και δυστυχώς σταματήσανε κάτω από κάποιες συγκυρίες, ήταν ότι είχαμε αδελφοποιηθεί με την Εύση Γερμανίας, Κολονίας, μια ένωση η οποία είχε στο δυναμικό της 1200 σωματεία. Ήμασταν 3 χρόνια, υπήρχε πάρα πολύ στενή επαφή. Πηγαίνανε οι μειχτές ομάδες στη Γερμανία, έρχονταν οι Γερμανοί εδώ, συμμετείχαν σε τουρνουά δικά μας. Ήταν ένα κομμάτι που ειλικρινά εμένα με στεναχώρησε γιατί το σταματήσαμε. Χρειάζονται τέτοιες προσπάθειες να γίνονται και για την Ένωση, αλλά και για τα παιδιά που μπορούν να ζουν σε καλύτερες καταστάσεις. Το αθλητικό κέντρο της Ένωσης Κολονίας είναι εκεί που γίνεται η σχολή προπονητών. Θυμάμαι ότι μας είχαν πει όταν είχαμε πάει με τον Άγγελο τον Νικόπουλο ότι εκεί είχε προετοιμαστεί στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας, έμενε στις εγκαταστάσεις εκείνες, έμενε η Εθνική Αργεντινής. Σκεφτείτε γιατί οι εγκαταστάσεις ήταν. Δυστυχώς όμως, κάτω από διάφορες συγκυρίες εδώ που είχαμε κάποια εποχή, σταμάτησε αυτή η επικοινωνία και η επαφή. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα διάφορα και πολιτιστικά γεγονότα και διάφορες εκδηλώσεις. Η Ένωση έκανε μόνιμα 2 τουρνουά το χρόνο. Βοηθούσε τις ομάδες να μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία τα παιδάκια. Αλλά έκανε εκδηλώσεις ιδιαίτερες. Έκανε τράπεζα αίματος στο Ιπποκράτειο. Αλλά είναι πράγματα όμως που μπορούμε να τα πάμε ακόμα παραπέρα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Η Ένωση έχει 150 σωματεία που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ? Από ό,τι ακούω και από συναδέλφους άλλων ενώσεων, βλέπω ότι στην πυραμίδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου οι ίδιοι οι συνάδελφοι βάζουν την ΕΠΣΑ Αθήνας στο πάνω σκαλοπάτι. Σίγουρα είναι βελτιωμένη η ποιότητα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν φασαρίες, παρότι δεν αστυνομεύονται τα γήπεδα τα δικά μας. Δεν υπάρχουν έκτροπα από παράγοντες πολλά. Θεωρώ ότι είναι σε καλό επίπεδο τα πρωταθλήματα. Όταν πρωτοασχοληθήκατε με τα διοικητικά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, μπαίνοντας στη διοίκηση, θέλω να μου πείτε τις διαφορές από το 2001 με το 2020 όσον αφορά τα πρωταθλήματα. Κοιτάξτε, στα πρωταθλήματα βασικά υπήρχε ένα έντονο πρόβλημα ότι την εποχή εκείνη του 2001 τα παιχνίδια τα περισσότερα γινόταν σε χωμάτινο γήπεδο. Μου θύμιζε εποχές που έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο. Σήμερα τα παιχνίδια
έστω και αν τα γήπεδα στην Αθήνα λείπουν κάποια γήπεδα, είναι όλα πλαστικό ή φυσικό χορτάρι. Αυτό δίνει μια άλλη ποιότητα. Και αλλιώς προετοιμάζονται τα παιδιά, οι αθλητές, και αλλιώς παίζεται το ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Το γηπεδικό πρόβλημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες της Αθήνας. Δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα. Ναι. Κάποια από αυτά τα γήπεδα είναι το γήπεδο της Αλεπότρυπας, είναι το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος, είναι το γήπεδο του Ρουφ. Δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αν έχω και μια έτσι αντίρρηση για την επανέναρξη των παιχνιδιών έγινε σε αυτό το γεγονός ότι στα γήπεδα τα δικά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ Σαββάτο Κυριακή γίνονται παιχνίδια. Θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με το Δήμο Αθηναίων ή με τους τοπικούς δήμους, να υπάρχει ένας τρόπος απολύμανση στον αποδυτηρίο για να μπουν οι άλλες ομάδες, θα υπάρχει μια προστασία να υπάρχει μια προστασία των αθλητών. Όμως, πριν την πανδημία είχαμε κάνει με τον πρόεδρο ένα ραντεβού με τον κύριο Παγκογιάννη, με τον Δήμαρχο Αθηνών. Με τον Δήμαρχο Αθηνών, ο οποίος είπε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο στην περιοχή του Ποταμικού. Στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών να φτιαχτεί ένα γήπεδο. Εμείς του προτείναμε κάποια σημεία, είπε θα τα εξετάσει. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα βέβαια συνέβησαν όλα αυτά που όπως καταλαβαίνετε κάποια πράγματα πάνε πίσω. Και λόγω αυτού του προβλήματος αναγκάζεστε να βάζετε κάποια παιχνίδια την Κυριακή το πρωί, 9 η ώρα και 10 η ώρα που είναι δύσκολο. Δύσκολα για τον αθλητή να σηκωθεί, πρέπει το Σάββατο να κοιμηθεί νωρίς. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε γιατί και εμείς δεν γίναμε ξαφνικά παραγόντες. Παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε σε αριστερές κατηγορίες, άλλων πεντά ασχοληθήκαμε πιο επαγγελματικά. Αλλά ξέρουμε ότι το να σηκωθεί ένα παιδάκι να πάει να παίξει 9 ώρα ποδόσφαιρο πρέπει να ξυπνήσει από τις 6. Οπότε είναι δύσκολο. Αλλά όταν στην Αλεπότρυπα παίζουν 7 ομάδες, δεν μπορείς, δεν έχεις άλλες επιλογές. Και σίγουρα θα βάλετε και κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές όταν αποφασίσετε να ξαναρχίσουν τα παιχνίδια, ναι. Τετάρτες, που διαφορετικά δεν υπάρχει. Δεν συμπληρώνεται το πρόγραμμα όλο. Απλώς η Τετάρτη, επειδή θεωρείται είναι εργάσιμη ημέρα. Το καταλαβαίνουμε, αλλά πιστεύουμε από ό,τι συζητήσαμε ότι δεν θα είναι πάνω από 2 οι εμβόλυμες αγωνιστικές. Ωραία, να πάμε τώρα στις εκλογές. Βγάλατε μια ανακοίνωση, ναι, όπου προκηρύξατε εκλογές 26 Φεβρουαρίου. Επιλέχθηκε ο χώρος στον διαιτητών. Τα γραφεία του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την αίθουσα τη δική μας, για να υπάρχει το υγειονομικό πρωτόκολλο και για να μπορούμε να μην έχουν θέματα οι προσκεκλημένοι. Να ρωτήσω πρώτον, από τα νυν διοίκηση, ναι, θα συνεχίσουν όλα τα μέλη, θα ξανά είναι υποψήφοι. Σας ρωτάω ως Γενικός Γραμματέας. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω αν θα συνεχίσουν όλοι ή κάποιοι θα σταματήσουν. Σίγουρο είναι βέβαια ότι από τα υπάρχοντα μέλη, 2-3 άτομα έχουν κάποια θεματάκια. Ή αυτό λέγεται κούραση, θέματα υγείας, που δίνει την ευκαιρία στον πρόεδρο να κάνει ένα ρετουσάρισμα, να ανανεωθεί λίγο το κλίμα, οπότε αυτό πάντα βγαίνει προς το καλύτερο. Όχι ένα σχηματισμός κυβερνητικός όπως έγινε τελευταία, θεωρώ ότι θα κάνει ο πρόεδρος με την εμπειρία που έχει ένα ρετουσάρισμα τέτοιο, ώστε να μπουν 1-2 άτομα φρέσκα που να βοηθήσουν αυτούς τους παλιούς που θέλουν να μείνουν. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια ονόματα είτε από τα νέα πρόσωπα είτε από αυτά της νυν διοίκησης που δεν θα συνεχίσουν που δεν θα είναι υποψήφιοι? Δεν ξέρω, 100% δεν ξέρω ούτε από αυτούς που θα φύγουν ούτε από αυτούς που θα μείνουν. Το θέμα είναι όμως ότι σε κουβέντα που έχω κάνει με τον κύριο Δημητρίου κατάλαβα ότι 2 συνάδελφοι έχουν κάποια θέματα υγείας, οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιέζονται και με τα θέματα της ΕΠΣΑ. Ωραία, κύριε Παπαδόπουλο, να σας ρωτήσω γιατί τα σωματεία
να στηρίξουν εσάς στις εκλογές τις καινούριες, για την ανάδειξη μιας διοίκησης. Οι παλιοί που ασχολιόντουσαν με την πολιτική λέγανε ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, κάπως έτσι δεν το λέγανε. Εγώ έχω να πω λοιπόν ότι είναι επιλογή των σωματείων. Εάν τα σωματεία είναι ευχαριστημένα, ψηφίζουν τον Δημητρίου και τους συναυτό. Εάν τα σωματεία δεν είναι ευχαριστημένα, κοιτάνε να βρουν κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η προσπάθεια που έγινε στέφθηκε με επιτυχία. Και τι μπορείτε να υποσχεθείτε, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να τάζω. Σίγουρα τα λεφτά, γιατί δεν σας κρύβω ότι η ΕΠΣΑ έχει ένα αρκετά εύρος στο ταμείο. Όμως τα λεφτά δεν είναι της εκάστοτε διοίκησης. Τα λεφτά ανήκουν στα σωματεία για την εύρυθμη λειτουργία όλων των πρωταθλημάτων και για να πληρώνονται οι 6-7 υπάλληλοι που υπάρχουν στην Ένωση. Πιστεύω όμως ότι μέσα από αυτή την πανδημία και την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος, θα βρεθεί ο τρόπος τα σωματεία να βοηθούν περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Γνωρίζετε αν θα υπάρχουν άλλοι υποψήφοι? Τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες ακούγεται κάτι. Με το καλό, όποιος θέλει να μπει στη μάχη, στην εκλογική διαδικασία ευπρόσδεκτος. Εμείς το χαρακτήρα που είχαμε τόσα χρόνια, αυτόν θα διατηρήσουμε και τώρα. Χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς αντεκλήσεις. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα μείνουμε. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι των παραγόντων να επιλέξουν αυτόν που νομίζουν εκείνοι. Πιστεύω πάντως, ρεαλιστικά, ότι την εμπειρία, τις γνώσεις και την ποιότητα του Δημητρίου είναι δύσκολο να τη βρούμε σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατόρθωσε να έχει κάνει μια πολύ εύρωστη ένωση που θα τη ζήλευαν όχι οι 52 ενώσεις Ελλάδος, αλλά πιθανότατα και σωματεία με μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλατε να κάνατε και κάποιο σχόλιο για τις εκλογές στην ΕΠΟ. Εμένα πραγματικά, με τα χρόνια εμπειρίας που έχω από το ποδόσφαιρο και το επαγγελματικό και τώρα εσωτερικό και σαν ποδοσφαιριστής και σαν παράγοντας, μου κάνει εντύπωση ειλικρινά πως δεν έγινε η επιλογή του Παναγιώτη Δημητρίου για την καρέκλα του Προέδρου της ΕΠΟ. Πιθανότατα, εάν αποφάσιζαν οι 57 πρόεδροι των ενώσεων, ο Δημητρίου θα έπαιρνε πάνω από 90%. Δυστυχώς όμως, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τον Πρόεδρο. Αυτή είναι η άποψή μου. Εάν αποφάσιζαν οι 57 πρόεδροι των ενώσεων, θα έβγαινε πρώτος με διαφορά. Τώρα να θίξουμε το κομμάτι της διαιτησίας στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Πιστεύετε ότι έχει ανέβει το επίπεδο και της αθηναϊκής διαιτησίας? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχει ανέβει αρκετά. Έχουν πει νέα άτομα, νέοι άνθρωποι. Θυμάμαι ότι την εποχή που παίζα εγώ ποδόσφαιρο, οι διαιτητές συνήθως ήταν κάτι μεσήλικοι και υπέρβαροι, που και σε εικόνα και σε απόδοση δεν σου δίνανε την καλύτερη εντύπωση. Τώρα πλέον ασχολούνται νέα παιδιά, φιλόδοξα για να κάνουν καριέρα στο χώρο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έλλειψη στις κλήσεις που κάνουμε για να κάνουμε τις σχολές. Δεν είναι όπως ήταν πριν 3-4 χρόνια που έρχονταν 100 παιδιά κλπ. Και αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται γιατί προσδοκούν λίγο πιο εύκολα να μπουν στη διαδικασία, που και αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο και απαιτεί να είσαι καλός, να αποδίδεις, παρακολουθούνται στενά από τον κύριο Μητροφάνη και τους υπόλοιπους, και μοιραία δεν είναι η εξέλιξη τόσο άμεση όσο θα περίμεναν. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τους κάνει λίγο αρνητικούς.
Θυμάμαι στην κλήρωση των πρωταθλημάτων, το είχε αναφέρει και ο κύριος Δημητρίου και ο κύριος Νικόπουλος, ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διαιτητών και είχε τονίσει στα σωματεία. Ναι. Και για, και για διαιτητές, αλλά και για τους παρατηρητές. Αν έχουμε... στείλουν άτομα κλπ. Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό τα τελευταία χρόνια. Οι παρατηρητές είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει σε σωματεία και οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους και να προσφέρουν. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ένας παρατηρητής παίρνει τα ελάχιστα. Εάν το στείλεις δηλαδή από την Κεσαριανή να πάει στη Πετρούπολη να κάνει τον παρατηρητή, συνήθως βάζει για την τσέπη του. Γι' αυτό είναι ίσως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει και η Ένωση και τα σωματεία, κάπου τα πράγματα και οικονομικά να βελτιωθούν, έστω και με κάποιο κόστος της Ένωσης. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ίδιο πιθανότατα να πρέπει να γίνει και με τους διαιτητές. Δηλαδή, βλέπω ότι αναγκάζονται κάποιους διαιτητές να τους βάλουν στις ακαδημίες σε 2-3 παιχνίδια σειρά για να έχουν κάποιο έσοδο και συγχρόνως να μειώσουν τα έξοδά τους. Πιστεύω ότι με μία προσπάθεια και από την πλευρά της Ένωσης και από την πλευρά των σωματείων θα μπορούν να είναι και οι παρατηρητές αλλά και οι διαιτητές ευχαριστημένοι οικονομικά. Ωραία, να πούμε και δύο λόγια και για τα πρωταθλήματα υποδομής. Ναι. Τα οποία έχει ανέβει πολύ το επίπεδό τους, έτσι. Έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα ως διοίκηση της ΕΠΣΑ. Σίγουρα και η Ένωση Αθήνας, πιθανότατα το γνωρίζετε, είναι η πρώτη ένωση που δημιούργησε πρωταθλήματα υποδομής. Βασικό κομμάτι στην ιστορία αυτή παίζει χρόνια ο Διευθυντής Ένωσης, ο κ. Στεφανίδης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το ελέγχει κατά πολύ εκείνος και με την εποπτεία του Προέδρου βέβαια. Θεωρώ ότι η Ένωση κάνοντας την προσπάθεια να βάλει νέους ανθρώπους, νέα παιδιά ηλικιακά στις κατηγορίες βοηθάει πολύ αυτό το κομμάτι. Βοηθάει πολύ ακόμα το κομμάτι το γεγονός ότι η Ένωση της Αθήνας, ακόμη και στα πρωταθλήματα τα παιδικά, στέλνει 30 διαιτητών και παρατηρητή. Προσπαθούμε να μην αισθάνονται τα παιδάκια ότι κάποιος δεν τα προσέχει. Γίνεται προσπάθεια ο τελικός, η τελική των ηλικιών να γίνονται σε γήπεδα. Τότε μπορούσαμε με κόσμο, σε κάποια εκδήλωση να το χαίρονται και τα παιδάκια τα ίδια. Τιμούνται στην κοπή της πίτας όλοι αυτοί οι πρωταθλητές. Γίνεται προσπάθεια να αισθανθούν και οι παράγοντες των ομάδων αλλά και τα παιδιά που συμμετέχουν ότι για μας το κομμάτι των ακαδημιών είναι κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα όταν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των πρωταθλημάτων θα γίνουν και τα πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει αγωνιστικό πρόγραμμα και τα παιδιά των ακαδημιών. Τώρα όσον αφορά τα γραφεία της Ένωσης τα οποία είναι κλειστά, φυσικά όποτε... Κοιτάξτε, τα γραφεία της Ένωσης είναι κλειστά. Υπάρχει η απαγόρευση, είναι κλειστό σαν ΚΑΠ, αλλά κάθε μέρα υπάρχει ένας υπάλληλος να σηκώνει το τηλέφωνο, να υπάρχει μια επικοινωνία με τα σωματεία, να μπορεί ο παράγοντας που έχει μια απορία, κάποιος να τη λύσει. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο πρόεδρος τα γραφεία τα έχει κάνει δεύτερο σπίτι του. Όποτε τον πάρει στα πρωινά, στην ΕΠΣΑ είναι. Άμα ήταν έμιστος πιθανότατα, δεν θα πήγαινε και ο άνθρωπος στο εισόδημα. Οπότε, είναι τα γραφεία στα να είναι ανοιχτά. Κύριε Παπαδόπουλε, κάνοντας τον απολογισμό, είστε ικανοποιημένος από το έργο της Ένωσης? Εγώ δεν θα είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Σας είπα και προηγουμένως ότι είμαι ανήσυχο πνεύμα. Θέλω πάντα να πηγαίνω ένα βήμα μπροστά. Δεν μ' αρέσει η επανάληψη καθημερινότητος. Αυτό το γεγονός με ενοχλεί. Θέλω αλλαγές που πιστεύω ότι είναι προς το καλύτερο. Όμως θα κάνω και μία πρόσκληση στα σωματεία. Σπάνια βλέπω στην Ένωση
να έρθουν σωματεία, ακόμα και οργανωμένα μεταξύ τους, και να πούνε κάποια άποψη. Διαμαρτύρεσαι. Διαμαρτύρεσαι για ποιο πράγμα? Πέρα από τη διαιτησία που συνήθως διαμαρτυρόμαστε. Να διαμαρτυρηθώ για τα αγωνιστικά. Να διαμαρτυρηθώ για κάτι άλλο. Κάνε μια πρόταση. Έλα στην Ένωση, μαζευτεί 2-3 σωματεία. Φίλοι, παράγοντες, ελάτε, κλείστε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο, να υπάρχει μια επιτροπή και να πείτε ότι ξέρετε, εάν κάνουμε αυτό όλοι μαζί, θα πάμε λίγο καλύτερα. Εμείς θεωρώ ότι είμαστε ανοιχτοί. Να αφουγκραστούμε τον καθένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το να τα καθόμαστε να τα λέμε μεταξύ μας δεν κερδίζει κάτι. Μπορεί να μας πούνε κάτι οι άνθρωποι που εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί. Οι αποφάσεις που πήρατε φέτος, λόγω της διακοπής του προηγούμενου πρωταθλήματος, θεωρείτε ότι ήταν η πιο δίκαιη απόφαση ώστε να μην αδικηθεί καμία ομάδα, δημιουργώντας 3 ομίλους στην Α κατηγορία? Κάπως έτσι ήταν, αυτό ήταν το κριτήριο. Ήταν το κριτήριο για να μην στεναχωρηθούν οι περισσότερες δυνατόν ομάδες. Αυτό ήταν το κριτήριο. Και για αυτούς που έμειναν στην κατηγορία και για αυτούς που ανέβηκαν κατηγορία. Τώρα θα έχουμε βέβαια και τα μπαράζ όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Για τις 3 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν είναι υπερβολικά τα νούμερα. Οι 3 ομάδες θα παίξουν από 2 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι εκεί θα χρειαστούν πάρα πολλές μέρες. Ο θεσμός του κυπέλου, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν έχει πάρθει απόφαση, δεν έχει συζητηθεί. Αλλά το θέμα είναι οι ημερομηνίες. Εάν σας είπα και προηγουμένως, εάν δεν τελειώσει ο Φεβρουάριος και είμαστε ακόμα στις συζητήσεις, πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εάν όμως μπούμε στον Μάρτιο και δεν έχουν πάρθει αποφάσεις, τα πράγματα θα δυσκολέψουν και θα πρέπει να δούμε την άλλη μέρα με άλλο μάτι. Όσον αφορά τώρα το δικό σας ψηφοδέλτιο, πότε θα γίνει η παρουσίαση? Κοιτάξτε, αυτά πιστεύω ότι είναι πράγματα που τα αποφασίζει ο αρχηγός. Θεωρώ όμως ότι σίγουρα, αν μιλάμε για τον Φεβρουάριο και γίνουν οι εκλογές 26 Φεβρουαρίου, πριν από το τέλος του Γενάρη θα είναι γνωστά τα ονόματα. Άλλωστε οι αλλαγές, όπως είπαμε, δεν θα είναι και συγκλονιστικές. Θα προγραμματίσετε κάποια συγκέντρωση, κάποια παρουσίαση? Η συγκέντρωση επιτρέπεται. Αν επιτρεπότανε, θα γινότανε. Πιθανότατα να μπορεί να γίνει στα γραφεία της Ένωσης μια ενημέρωση 10 ανθρώπων συναδέλφων σας που μπορούν να μάθουν τις νέες εξελίξεις. Ωραία. Αν σας έλεγα να μου πείτε, να με χαρακτηρίσετε με 2 ή 3 λέξεις. Να ξεκινήσω από τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου. Θεωρώ ότι έχει πάθος με αυτό που κάνει. Και αδικήθηκε που δεν επιλέγει για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Άγγελος Νικόπουλος. Ο Άγγελος είναι ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή η Ένωση. Και σαν χαρακτήρας, και σαν παράγοντα και σαν οικογενειάρχης. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος Δήμος Κασκαντήρης. Ο Δήμος Κασκαντήρης έχει τρομερή εμπειρία. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι και τα ξέρει τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Μόνο θετική μπορεί να είναι η παρουσία του. Θα θέλατε να πείτε και 2 λόγια για κάποιο άλλο μέλος, για τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης? Όχι, όλοι στο κομμάτι που εκπροσωπούν, με την καθοδήγηση του αρχηγού, πιστεύω ότι επιτελούν το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουν με την κατεύθυνση που σου δίνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Μην ξεχνάμε βέβαια, μάλιστα, ότι ο πρόεδρος δεν έγινε κατευθείαν πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Είναι 40 χρόνια κοντά στην Ένωση, έχει ξεκινήσει από όλες τις επιτροπές, οπότε η εμπειρία του είναι τρομερή. Έχει ασχοληθεί με τους διαιτητές πολλά χρόνια, έχει ασχοληθεί με διάφορες επιτροπές, έχει ασχοληθεί με επιτροπές πρωταθλήματος, τώρα είναι στην ΕΠΟ Επιτροπή Πρωταθλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος
να είναι σοφότερος από εκείνον. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα που στέλνετε σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ποιο είναι το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Γαβρίλη Παπαδόπουλο. Εύχομαι σε όλους τους φίλους παράγοντες να είναι ήρεμοι, να έχουν υπομονή και πιστεύω ότι θα μας δοθεί σύντομα πάλι η ευκαιρία να ξαναμπούμε στα γήπεδα και στους χώρους που αγαπάμε. Όσο για τους αθλητές, να είναι σίγουροι ότι τα ποδοσφαιρικά τους όνειρα θα γίνουν και πάλι γρήγορα πραγματικά. Πάντως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Δεν υπάρχουν τα επεισόδια που υπήρχαν παλαιότερα, αυτά τα γεγονότα. Αυτό νιώθουμε και εμείς. Παρότι δεν υπάρχει συνόμευση. Θυμάμαι εγώ κάποτε που έπαιζα ποδόσφαιρο, υπήρχαν ΜΑΤ, υπήρχαν δυνάμεις της αστυνομίας κλπ. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και τα επεισόδια είναι ελάχιστα. Ο κόσμος περισσότερος, μπορώ να πω, σε κάποια παιχνίδια. Θα ήθελα τις αναμνήσεις σας, τις δικές σας αναμνήσεις που έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε κάποια στιγμή που στεναχωρηθήκατε, πικραθήκατε, είπατε ότι τώρα αποχωρώ? Εννοείται σαν ποδοσφαιριστή ή σαν παράγοντας? Σαν παράγοντας. Κοιτάξτε, σαν παράγοντας, πάρα πολλές φορές έχω τα συναισθήματα ανάμεικτα. Κάποτε που έγινα παράγοντας και ιδιοκτήτης στον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή, η ομάδα έπαιξε 5 χρόνια στην πρώτη εθνική, όταν ανέβαινε κατηγορία, ήμασταν τρισευτυχισμένοι όλοι. Όταν άρχισε η πτώση, σίγουρα υπήρχε στεναχώρια. Σαν παράγοντας στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, έχω μόνο ευχάριστες στιγμές να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι γεγονότα εκτός από την αρχή της πορείας μας που υπήρχαν κάποιο κλίμα λίγο δυσάρεστο μέσα στο Συμβούλιο. Από εκεί και μετά, δηλαδή από το 2002 και μετά, θεωρώ ότι το κλίμα ήταν ιδανικό. Θα ήθελα τώρα και τις δικές σας ευχές για το νέο έτος. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι αυτό που ζήσαμε το 2020 να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Ωραία. Κάτι άλλο έτσι, κύριε Παπαδόπουλε, που δεν... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που ήρθες εδώ να σε φιλοξενούσουμε στο σπίτι μας. Εύχομαι να έχεις πάντα επιτυχίες ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου. Πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Παπαδόπουλε. Υγεία. Και συμφωνώ. Κάθε επιτυχία και στις εκλογές. Εντάξει. Και μακάρι να ξεκινήσουν με το καλό τα πρωταθλήματα, να ξανασχοληθούμε με αυτό που αγαπάμε. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να δούμε σύντομα στην καθημερινότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.